Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους και, και σε όλες. Και να είμαστε στην τελική ευθεία. Και όπου και αν είσαστε, να είστε καλά. Δεν ξέρω πόσο καλά είσαστε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι για γέλια, για κλάματα. Δεν έχουν σαλτάρει εντελώς. Βγαίνει ο Θεοχάρης και τα σπρέτς ανεβαίνουνε. Τώρα ανεβαίνουν και τα σπρέτς που κατεβήκανε. Έβγαλε μία εγκύκλιο και μόνο για, για τους ξένους και λοιπά, για τα εμβάσματα, για δεν ξέρω τι άλλο. Και μόλις το μάθανε οι ξένοι επενδυτές και λοιπά, να τα σπρέτς πήγανε πάνω. Δηλαδή δεν πάμε καλά, δεν πάμε καθόλου καλά. Ακούστε τι έγινε με την εφορία. Με παίρνει ο λογιστής μου τηλέφωνο και μου λέει πήγαινε φέρμα αυτά, αυτά τα χαρτιά. Εντάξει. Μου λέει κοίταξε, σε παρακαλώ πες το στον αέρα. Υπήρχε άνθρωπος με πολύ χαμηλό εισόδημα, όπου του είχε επιστροφή 60 λεπτά. Και του πάει να τα πάρει, λέει: όχι, θα πάω να τα πάρω τα 60 λεπτά. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί δεν είναι επιστροφή. Και βέβαια. Πάνε και τη λένε ότι δεν μπορείτε να τα πάρετε, λέει: θα τα συμψηφίσουμε με το λογαριασμό με αυτά που θα έρθουν. Άλλος, μία άλλη πήγε και είχε χρεωστικό 20 λεπτά. Και τη πήραν τα 20 λεπτά. Ναι, ναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι λοιπόν, δεν είναι καλά, να πούμε ρε παιδί κάτι. Πώς βγαίνει το πλεόνασμα, έτσι. Επιστροφές τέλος. Αρχίζουν, βρίσκουν κόλπα να συμψηφίσουν με αυτά που θα χρωστάσει στο μέλλον. Βγήκε. Αυτό έγινε και σε φίλο μου μουσικό. Και νομοθετήθηκε, να εδώ το βλέπω. Που τώρα. Περίμενε την επιστροφή για να ανασάνει, να πληρώσει τον νίκη του και του είπαν όχι. Σύμφωνα με τα μελούμενα που θα χρωστάς μελλοντικά, δεν πρόκειται να πάρεις μία. Λοιπόν, εμένα μου έχει συμβεί προσωπικά από λάθος της τραπέζης, μεγάλης τράπεζας, και αναβαθμίστηκε και χθες, μην πω καμιά κουβέντα, με λάθος μηδενικό προς την εφορία που πήγαν πληρώσαν ΦΠΑ. Μου δέσμευσαν όλο το λογαριασμό. Εκ λάθους. Αναγνώρισε και η ΔΟΗ και η τράπεζα το τεράστιο λάθος. Αλλά εγώ τρεις μήνες είμαι χωρίς τα χρήματά μου. Και έρχεται η τράπεζα. Τρεις μήνες μου τα έχει πάρει. Και μου λένε στη ΔΟΗ, θα έρχεστε για συμψηφισμό ότι χρωστάτε. Και μου κρατήσει όλο το λογαριασμό. Και την τράπεζα την επόμενη φορά, αν δεν είναι αυτό, θα την πω στον αέρα. Μεγάλη τράπεζα. Και η εφορία, η οποία έχει αναγνωρίσει το λάθος, σου λέει ναι, αλλά θέλει. Κοίταξε. Λέει καιρό, από τις 3 Φεβρουαρίου μου έχουν πάρει τα χρήματα. Κοίτα, οι άνθρωποι ζουν σε άλλο κόσμο. Δεν ξέρω. Πώς νομοθετούν. Όταν κοιμούνται, όταν βλέπουν εφιάλτες, όταν βλέπουν ωραία όνειρα, όταν δεν έχουν πάει καλά με τη γυναίκα τους. Δεν ξέρω πια τι να πω. Και αν ήμουν και άντρας, πιθανόν να σας το έλεγα και καθαρά στον αέρα. Αλλά μπορείτε να βάλετε το μυαλό σας να δουλέψει τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, προσέξτε. Το οικονομικό επιτελείο λοιπόν υπολογίζει πως περίπου 2 στους 10 φορολογούμενους θα πρέπει να πάρουν επιστροφή χρημάτων από την εφορία για φέτος. Ωστόσο, ακόμα λέει και αυτοί, μάλλον δεν θα δουν λεφτά. Όχι, μάλλον δεν σίγουρα. Και όπως είδατε, ναι, δεν θα δουν. Να σίγουρα. Μπαίνουν στους λογαριασμούς τους, αφού προβλέπεται αυτόματος συμψηφισμός της επιστροφής με το φόρο για τα ακίνητα ή για άλλες οφειλές προς το δημόσιο. Με βάση λέει, τη νέα φορολογική διάταξη, άρθρο 83 του Κώδικα Ίσπραξης Δημοσίων Εσόδων, προβλέπεται ότι ποσά επιστροφών φόρου κάτω των 1.500 ευρώ, τα οποία δικαιούνται φορολογούμενοι, είναι δυνατόν να συμψηφίζονται με μίληξη πρόθεσμες οφειλές τους. Έτσι, αναμένεται, λέμε, την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, που θα γίνεται ως τα μέσα Ιουλίου, την ίδια περίοδο δηλαδή με την πρώτη δόση για τον φόρο ακινήτων, να υπάρχει αυτόματος συμψηφισμός. Ερώτηση και ένσταση, κύριε Θεοχάρη. Συγγνώμη, τόσους μήνες που τα κρατά τα λεφτά, γιατί να μην παίρνω εγώ τόκους και να παίρνει το κράτος. Να πω, εγώ που δεν έχω λήξει πρόθεσμα. Και αναγνωρίσατε το λάθος. Και τρεις μήνες μου κρατάτε τα χρήματά μου. Γιατί μου τα κρατάτε και λες θα άρχισε κάθε μήνα για το συμψηφισμό. Λοιπόν, πάτε ολόκληρη στις κάλπες, στην Κυριακή. Να τα στείλουμε δηλαδή έξω τα χρήματα όσοι είμαστε υποκυρέοι. Προσέξτε τι θα ψηφίσετε και μη μου γυρίσετε τη Δευτέρα. Και αρχίσετε και μου λέτε τα διάφορά σας. Γιατί αλλοί και τρεις αλλοί. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι όλα είναι μια θολούρα. Ακόμα και εγώ ειλικρινά σας λέω, το έχω συζητήσει και με τη Λουκίλα και δεν ντρέπομαι να το πω και στον αέρα. Δεν έχω αποφασίσει να ψηφίσω, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Άκουσα χτες και τον Τσίπρα. Να ρε παιδιά, στο σταυρό που σας κάνω. Τι να σας πω δηλαδή. Μπράβο του. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, τουλάχιστον όσοι δεν τα παίρνουμε, δεν μας στηρίζουν κόμματα, δεν μας στηρίζουν άλλες καταστάσεις, και αυτό νομίζω ότι έχει φανεί και γι' αυτό είστε και κοντά μας, είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί είμαστε πάρα πολύ αντικειμενικές. Λοιπόν, τον άκουσα πρώτη φορά, έβγαλε υποψήφιος γλώσσα, καθαρά να το πω, μεγάλη γλώσσα και δίκαιη μπροστά στους άλλους, οι οποίοι και στον κύριο Σούλτς και στον κύριο Γιούνκερ που μας καταντήσανε εδώ που μας καταντήσανε και μας φέρανε εδώ που μας φέρανε. Έφερε δε ο Τσίπρας με μια ερώτησή του το τι συνέβη στις Κάνες, κύριε Γιούνκερ, ο οποίος δεν απάντησε. Στα Twitter βεβαίως βγήκε πρώτος με 40% ο κύριος Τσίπρας και ο δεύτερος ο Σούλτς με 25%. Τεράστια διαφορά. Λοιπόν, βλέπω πρόεδρο. Από την άλλη, Τσίπρα, στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ο κύριος Σαμαράς είπε ότι αποτρέψαμε την καταστροφή, ότι μέχρι το 2018 θα δημιουργηθούν 550.000 θέσεις εργασίας. Από πού μόνο θα δημιουργηθούν οι 500.000 θέσεις εργασίας, αγάπη μου γλυκιά. Δηλαδή, συγγνώμη, έκανε κύριε επίθεση. Σαμαρά μου.
Μην είστε τόσο υπερβολικούς. Έκανε γιατί... επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα ότι θα, είχατε, μας είχατε, θέλατε να μας κάνετε Αργεντινή και να τι γίνεται στην Αργεντινή. Έχασαν τα χρήματά τους οι άνθρωποι τους. Γιατί εδώ δεν τα χάνουμε, ρε Λουκίλα, τα χρήματά μας. Ορίστε, το παράδειγμα το δικό σου. Το παράδειγμα το δικό μου. Το παράδειγμα χιλιάδων ανθρώπων τώρα. Έλα, μωρέ τώρα. Εντάξει, είμαστε και λίγο. Έχουμε ένα φόβο, τον έχουμε τώρα. Το καινούριο το φοβόμαστε. Πολύ δύσκολα να ψηφίζουμε καινούρια πράγματα γιατί. Και χάσαμε τις περιουσίες μας από τα παλιά, έτσι. Ναι, ναι. Έχει βγει στο. Πώς το λένε, στα μίντια εδώ, στα ηλεκτρονικά, ένα φοβερό. Και λέει. Έχουν βγει βέβαια πάρα πολλά, αλλά αυτό μου έκανε εντύπωση και γέλασα πάρα πολύ. Και λέει κάποιος ότι. Κοιτάξτε, κύριε Σαμαρά, να πάρετε. Συγγνώμη, κύριε Θεοχάρη, από τους Νεοδημοκράτες, τους Πασόκους και τις Δημάρ. Να κατασχέσετε τώρα που θα αρχίσουν οι πληστηριασμοί, να πάρετε τα δικά τους τα σπίτια. Γιατί εμείς είμαστε κομμουνιστές και περιμέναμε κομμουνιστές να μας τα πάρουν. Αφού λοιπόν τα παίρνουν οι δεξιοί, εμείς είμαστε κομμουνιστές, δεν θα μας τα αγγίξετε. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτά τα σημεία. Αλλά επειδή συνεχίζεται το προεκλογικό αγώνας και επειδή είναι η τελευταία μέρα που μπορούν να βγουν οι υποψήφοι, έχουμε έναν, δεν μπορώ να σας το κρύψω, ένα πολύ καλό μου φίλο, παλιό μου συνεργάτη στον Αντένα, αγαπητό πάρα πολύ, που κι εγώ ξαφνικά το έμαθα ότι κατεβαίνει κι αυτός. Σύμβουλος. Έχω λοιπόν στην τηλεφωνική μου γραμμή τον Γιάννη Τομαρίνη, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Χαλανδρίου, με τον Δήμαρχο Γιάννη Λαδόπουλο και το συνδυασμό μπορούμε όλοι μαζί για το Χαλάνδρι. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και από μένα, κύριε Μαρίνη. Καλή σας μέρα, αγαπητές μου συνάδελφοι. Είσαστε, έχουμε συνεργαστεί. Στα ωραία χρόνια του Αντένα, περάσαμε μαγικές στιγμές και χαίρομαι πάρα πολύ που έστω και έτσι μας δίνει την ευκαιρία να τα πούμε λίγο. Ξέρεις τι, τώρα δεν ξέρω, ενικό, πληθυντικό ευγενίας λοιπόν. Ναι, όταν έχουμε φάει ψωμί και αλάτι είναι πολύ. Όχι, όχι, εγώ δεν θα το ήθελα το πληθυντικό. Γιάννη μου, θα μας φύγει ο ενικός έτσι κι αλλιώς σε λίγο. Θα μας ξεφύγει πάλι. Ναι, ξεκινάμε στο σοβαρό και μετά μας ξεφεύγει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι είναι αυτό, παιδάκι, ένας μουσικός, ένας άνθρωπος που επειδή σε ξέρω πάρα πολύ καλά, ευαίσθητος, τι δουλειά έχεις να μπερδευτείς εσύ με την πολιτική που δεν θυμίζεται και για την αγνότητά της και για τις καλές της προθέσεις. Εγώ δεν το βλέπω σαν πολιτική, εγώ το βλέπω σαν Χαλανδρέος, γιατί εγώ είμαι γέννημα Θρέμα. Χαλανδρέος είμαι ο πατέρας μου, ο παππούς μου, ο προπάπους μου εκεί, είναι το χωριό μου. Mm-hmm. Έτσι, άρα βλέπω λοιπόν ότι περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη να κάνουμε κάτι για τον τόπο μας. Έχει μου φτάσει τα πράγματα σε ένα οριακό σημείο και μου δίνει την ευκαιρία μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορέσω κι εγώ να κάνω κάτι για το χωριό μου. Εγώ το βλέπω, εξακολουθώ να το λέω, είναι ένα μεγάλο χωριό το Χαλάνδρι. Mm-hmm. Έτσι το αντιμετωπίσαμε, το είδαμε, το πήραμε και το έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχει ξεφύγει ο έλεγχος. Πρώτη ανάγκη για το χωριό αυτό που λέγεται Χαλάνδρι, ποια βλέπεις, Γιάννη μου? Πρώτη ανάγκη, έχουμε πολλά θέματα να λύσουμε. Προτεραιότητες ποια είναι της κίνησης? Αυτή τη στιγμή, έτσι, στην κοινωνική αλληλεγγύη εμείς, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι απόλυτα συνυφασμένο με την κατάσταση που βιώνουμε αυτά τα τελευταία 3-4 χρόνια. Υπάρχει μεγάλη Γιάννη μου, Γιάννη, μ' ακούς, υποτίθεται ότι το Χαλάνδρι στα Βόρεια είναι ένα προάστιο το οποίο, εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση να το λέγαμε, έτσι, και οικονομικά έχει ένα επίπεδο κοινωνικό επάνω από το μέσο όρο. Ναι, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει κατέβει του μέσου όρου και χρειάζεται τέτοια προσπάθεια για κοινωνική αλληλεγγύη? Δεν μπορεί να φανταστείς τι συμβαίνει στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου αυτή τη στιγμή και τι ανάγκες υπάρχουν ακόμα για να αναπτυχθεί περισσότερο. Mm-hmm. Δεν το λέω τυχαία, έτσι, είναι πράγματα φυσικά, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Και πρέπει λοιπόν να δοθεί μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι μέχρι να ξεπεράσει τελικά αυτή η κρίση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μας προέκυψε και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η κοινωνική αλληλεγγύη. Εδώ δίνουμε βάση και ο δήμαρχος, ο υποψήφιος που κατεβαίνουμε μαζί, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υλοποιήσει αυτό το κομμάτι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος παρέχει κοινωνική προσφορά εδώ και 12 χρόνια στο ιατρείο, τα δημοτικά ιατρία, είναι με ευθύρας γυναικολόγος, εξετάζει δωρεάν χιλιάδες κόσμου, χιλιάδες γυναίκες. Mm-hmm. Έτσι, και έχει προσφέρει πραγματικά και είναι κάτι που εμείς τον θεωρούμε πρώτα γιατρό, έτσι, πέρα από όλα τα άλλα. Mm-hmm. Είναι ο άνθρωπός μας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνεισφέρει στον συμπολίτη μας.
Και αυτό είναι κάτι που μας ευαισθητοποιεί, είναι κάτι που μας χαροποιεί, που θέλουμε κι εμείς. Γιατί φαντάζομαι και εγώ είμαι χρόνια στον εθελοντισμό, ήμουνα προσκοπάκι μικρό και έφτασα να είμαι πρόεδρος της Ενώσης Παλαιών Προσκόπων Χαλανδρίου. Μας αρέσει λοιπόν ο εθελοντισμός, η κοινωνική προσφορά, και σε αυτό συστατρευόμαστε με τον Γιάννη Λαγκού. Πέραν του εθελοντισμού του προσωπικού και του γιατρού, του δημάρχου, υπάρχει κοινωνικό ιατρείο και κοινωνικό φαρμακείο στον Δήμο? Υπάρχει κοινωνικό, βεβαίως υπάρχει, και υπάρχουν 12 ιατρικές ειδικότητες που μπορεί ο κάθε δημότης να πηγαίνει στο ιατρείο χωρίς να υπάρχει κάποια οικονομική συνεισφορά σε αυτό το κομμάτι, και να παίρνει τις υπηρεσίες από το κοινωνικό ιατρείο. Να ρωτήσω κάτι άλλο, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Επειδή και εγώ έμενα αρκετά χρόνια σε Όμορο Δήμο. Σε Όμορο, εσείς είναι στο όριο ακριβώς. Στο όριο ακριβώς, και επειδή κατέβαινα συχνά και για να ψωνίζω και για να πιω έναν καφέ κλπ. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα πάρκινγκ. Κυκλοφοριακό πρόβλημα τεράστιο, δηλαδή. Βεβαίως. Είναι απίστευτο. Έχετε μέσα στο πρόγραμμά σας βάλει κάτι που να ξεφύγουμε από αυτό το χάος που υπάρχει και στο Χαλάνδρι? Γιατί πολλές φορές θέλουμε να κατεβούμε. Εγώ θέλω, Γιάννη μου, θέλω να κατέβω, και πίστεψέ με, επειδή δεν μπορώ να βρω πάρκινγκ, δεν κατεβαίνω. Λέω, ας το κάνω. Δεν μπορώ. Φανταστείτε τι είχε συμβεί τότε που λειτουργούσαν και τα παρκόμετρα. Ένα διάστημα, μέχρι να καταργηθεί η δημοτική αστυνομία, λειτουργούσαν τα παρκόμετρα στο Χαλάνδρι με άμεσο αντίκτυπο στις. Στον εμπορικό ιστό του Χαλανδρίου να δεχθεί ένα φοβερό πλήγμα, δεν κατέβαινε ο κόσμος να παρκάρει, οι θέσεις ήταν περιορισμένες. Απ' την άλλη, δεν υπήρχαν πάρκινγκ που να δεν μπορούν υπάρχουν. Να δεχθούν τον όπλο. Ούτε και ιδιωτικά πάρκινγκ δεν υπάρχουν. Έτσι, υπάρχουν πάρκινγκ ιδιωτικά, τα οποία πας να πληρώσεις και μπορείς δεν να πάρκεις. Δεν είναι αυτό, είναι και λίγα. Είναι πολύ λίγα. Είναι λίγα. Και συνήθως δεν επαρκούν, είναι γεμάτα. Δεν επαρκούν. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν, υπάρχουν χώροι οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν και να γίνουν πάρκινγκ. Ναι. Και στη συνέχεια να μπορέσει να αναδειχθεί και το ιστορικό κέντρο του Χαλανδρίου. Ακριβώς. Γιατί εντάξει, τώρα φτιάξανε την πλατεία, αλλά τι να το κάνεις. Πλατεία είναι, πηγαίνετε μετά τις 10 το βράδυ στο Χαλάνδρι να περπατήσετε. Να δείτε τι συμβαίνει. Δηλαδή, αν έχετε ο καθένας που έχει αυτοκίνητο και μηχανή μπορεί να μπει μέσα στα αμάξι, θα μπει. Να ρωτήσω. Μέσα στο μαγαζί. Να σε ρωτήσω, έχετε πρόβλημα εγκληματικότητος? Εγκληματικότητα όχι τόσο πολύ. Ναι. Δεν αντιμετωπίζουμε με σοβαρά προβλήματα. Ναι. Ευτυχώς. Έχετε δηλαδή επαρκή αστυνόμευση, αυτό θέλω να πω. Αστυνόμευση πάντα δεν επαρκεί, αλλά να μην είμαστε και αγνώμονες. Εντάξει, γιατί φανταστείτε, άκουσα σήμερα ότι κλείνουν ένα αστυνομικό τμήμα από την Μπεντέλη και το μεταφέρουν στο Χαλάνδρι. Κάτι το οποίο δεν το θέλει. Δηλαδή κανένας, γιατί φανταστείτε, Μπεντέλη θα μείνει με ένα αστυνομικό τμήμα στα Μελίσια. Και το υπάρχον τμήμα που είναι στην Παλαιά Πεντέλη θα το καταργήσουν. Άρα σαφώς πρέπει να παραμένουν τα αστυνομικά τμήματα, να στελεχώνονται, για να υπάρχει έστω για τυπική αστυνόμευση, για όνομα του Θεού. Και καλά, ολόκληρη Πεντέλη, ποιος το σκέφτηκε αυτό? Αυτό είναι η είδηση που μας λες. Δεν ξέρω τι να πω, εγώ το άκουσα σήμερα και τρελάθηκα. Πώς το έχει σκεφτεί έτσι ο κύριος Δένδιας αυτό, ότι κλείνει το αστυνομικό τμήμα της Παλαιάς Πεντέλης? Κλείνει το αστυνομικό τμήμα, συρρυκνώνται. Η Πεντέλη είναι και πάρα πολύ μεγάλο προάστιο και ανεπτυγμένο. Μονοκατοικίες, ιστορίες, ελπίζω να μας ακούνε οι κακόβουλοι και οι επίδοξοι διαδείκτες. Η Πεντέλη είναι ένας αχάνης δήμος, δηλαδή από πλευράς έκτασης. Ακριβώς, ακριβώς. Μπράβο, τον κύριο Δένδια, ναι. Αλλά εμείς θεωρώ ότι είμαστε σε ένα κομμάτι που από πλευράς αστυνόμευσης είμαστε σχετικά καλά. Υπάρχει σοβαρό θέμα στις βεβαιώσεις των παραβάσεων όσον αφορά το κομμάτι της τροχέας. Ναι, ναι. Το βράδυ δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στο Χαλάνδρι. Δεν έχετε τώρα και δημοτική αστυνομία, οπότε δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Και ούτως ή άλλως και η δημοτική αστυνομία υπήρχε το βράδυ, δεν μπορούσε να. Δεν έβγαινε η δημοτική αστυνομία. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά, τα οποία είναι γενικού ενδιαφέροντος, μπαρ, καφέ. Βραδινά, νυχτερινά. Νυχτερινά, τα οποία μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι εικόνα του Χαλανδρίου αυτή σοβαρή. Έχουμε θέμα. Κάποιος όμως που μας ακούει τώρα θα μπορούσε να σου πει, μα έτσι, αυτό, έτσι όπως το λέτε, τι θεωρείτε, ότι πρέπει αυτά τα μαγαζιά να κλείσουν? Όχι, δεν θεωρούμε ότι πρέπει να κλείσουν τα μαγαζιά. Δεν θα χάσουν θέσεις εργασίας. Εδώ λέμε να τα ανοίξουμε, όχι να τα κλείσουμε. Θεωρούμε ότι ναι, να υπάρχουν μαγαζιά, αλλά σε ένα μέτρο. Δηλαδή και να υπάρχει και σεβασμός
τον διπλανό, στον περιβάλλοντα χώρο, να υπάρχει μια οριοθέτηση, να υπάρχουν πεζόδρομοι σωστοί. Εδώ βγαίνει ο καθένας, ας πούμε, βγάζει τα τραπεζοκαθίσματα έξω, ωραία, έκανα μαγάζι, περάστε, πάτε σκύλια, λέστε, μα δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Πηγαίνετε στην Κηφισιά να κυκλοφορήσετε, χαίρεστε να περπατήσετε. Έρχεται στο Χαλάνδρι, λέει, πάμε στο Χαλάνδρι να διασκεδάσουμε. Μα να βάλω το αμάξι μου μέσα στο μαγαζί. Γιατί, τι είναι το Χαλάνδρι? Ναι. Έτσι υπάρχει, είναι πρόβλημα. Σοβαρό εκεί. Έτσι, φοβερό πρόβλημα. Φανταστείτε επίσης άλλο ένα σημαντικό θέμα, ναι, ότι το Χαλάνδρι είναι ίσως ο μοναδικός δήμος που δεν έχει ιδιόκτητο δημαρχιακό μέγαρο. Με ενίκεια. Έτσι είμαστε, δηλαδή, με στα ενίκεια. Πληρώνει ο Δήμος, ναι, 500 μισό εκατομμύριο το χρόνο σε ενίκεια. Και υπάρχουν ιδιόκτητα κτίρια του Δήμου τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα. Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν και πολλά κληροδοτήματα, mm-hmm, και πολλά οικόπεδα, ναι, τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα. Βεβαίως. Εγώ είχα την εντύπωση ότι το καινούριο δημαρχείο που είχε γίνει πριν από λίγα χρόνια, που πέρναγα και από εκεί, δεν έχει γίνει δημαρχείο. Δεν υπάρχει να έχει γίνει. Είναι δύο κομμάτια τα οποία είναι νοικιασμένα. Αυτό που θα γινόταν ιδιόκτητο τότε. Υπάρχει, ναι, είναι το πάρκινγκ του Χαλανδρίου στην πλατεία. Κάτω, ναι, αυτό, ναι, είναι, ναι, για εκεί να γίνει. Ναι. Δεν έχει γίνει ποτέ. Και πάντως από την ώρα που μας λέτε ότι υπάρχουν ιδιόκτητα κτίρια και κληροδοτήματα, ναι, καλό είναι αυτά να τα εκμεταλλευτεί ο Δήμος και να μην αυτό δίνει μισό εκατομμύριο το χρόνο. Είναι σημαντικό. Γιατί κάθε φορά οι υποψήφοι που κατέβαιναν στις εκλογές έλεγαν, ναι, θα εκμεταλλευτούμε αυτά τα κληροδοτήματα, θα κάνουμε, θα. Και δεν το κάναμε ποτέ. Μα εγώ γι' αυτό έφτασα σε αυτή τη φάση να συστρατευτώ με τον Γιάννη τον Λαδόπουλο. Ειλικρινά το λέω. Αγανάκτησα. Υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση από τον κόσμο, από τους ανθρώπους που πονάνε για τον τόπο τους, για το Χαλάνδρι. Υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Γιάννη. Mm. Το θέμα το οικονομικό, να το πούμε τώρα αυτό. Τα δημοτικά τέλη είναι ακριβά σε εσάς? Υπάρχει δημοτικά σκέψη τέλη, ναι, να μειωθούν αυτά? Υπάρχει μια πρόθεση να μειωθούν από 1η-1η του 2015. Ναι. Έτσι, αυτό είναι μια δέσμευση του υποψηφίου δημάρχου μας εδώ. Ξέρεις, επειδή το λένε όλοι αυτοί, ότι όλοι όσοι έχουν περάσει από εδώ λένε αυτό. Θεωρώ, ναι, ότι θα μειωθεί. Εγώ το εύχομαι πραγματικά. Τα εισοδήματα όμως για να τα εισοδήματα θα μειωθούν όμως το Δήμο. Έτσι, πώς θα τα αναπληρώσει? Μεγάλο βάρος σε αυτούς που έχουν προβλήματα, δηλαδή που είναι άνεργοι, που, ναι, είναι τρίτεκνοι, που είναι ανάπηροι, αυτά. Αυτοί δεν θα, ναι, πληρώνουν καθόλου τέλη. Αυτό είναι σίγουρο. Α, μάλιστα. Απαλλαγή, πλήρη απαλλαγή από τα τελή. Πλήρη απαλλαγή, ναι, των δημοτικών τελών, βεβαίως. Mm-hmm. Στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή. Ναι, έτσι, ναι, ναι, βέβαια. Από εκεί και πέρα όμως, και δεν σημαίνει ότι θα πληρώσουν οι άλλοι τα μαλλιά της κεφαλής τους. Όχι, όχι. Θα κάνει μια μείωση 20%, είναι αυτό σίγουρο στο σχεδιασμό. Ναι. Έτσι, για να το κάνουν αυτό, φανταστείτε ότι ο Γιάννης Λαδόπουλος, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΟΚΠΑ, είναι ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που έχει τα ΚΑΠΗ μέσα, τα δημοτικά ιατρία και τους, ναι, παιδικούς σταθμούς. Ανέλαβε λοιπόν τον ΟΚΠΑ με 1,5 εκατομμύριο μέσα. Ήταν μέσα ο οργανισμός. Ναι. Και αυτή τη στιγμή όχι έχει ξεχρεώσει, έχει βγει και με ένα πλεόνασμα πάνω από 0,5 εκατομμύριο. Φανταστείτε λοιπόν τι διαχείριση έκανε. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν οι παιδικοί σταθμοί να έχουν, οι προμηθευτές να πάνε πράγματα για τα παιδάκια να λειτουργήσουν. Mm-hmm. Να φάνε το πρωινό τους, να φάνε το μεσημεριανό τους. Δεν πήγαινε κανένας. Και έβαλε πλάτες και λέει, παιδιά, όχι, για όνομα της Παναγίας, εδώ είμαστε. Εγγυώμαι εγώ προσωπικά να μπορέσουν να ξαναμπούν οι προμηθευτές στη διαδικασία του διαγωνισμού και να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Mm-hmm. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Αυτά είναι τα πλέον σημαντικά. Βεβαίως, για σας, τα παιδάκια, έτσι, γιατί η παιδική σταθμή είναι το α και το ω. Από εκεί ξεκινάει η διαδικασία και αυτά ανεβαίνουμε. Λοιπόν, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και να πούμε πάλι ότι κατεβαίνεις στο Χαλάνδρι. Μπορούμε όλοι μαζί για το Χαλάνδρι. Με τον Γιάννη τον Λαδόπουλο, όσοι πιστοί. Προσέλθετε. Ψηφίστε μας, σταυρώστε μας. Ψηφίστε μας. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Και εμείς, Γιάννη μου, να είσαι καλά, καλή επιτυχία. Και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Γιάννη μου, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, Γιάννη. Μάλιστα. Είδες, ρε παιδί, λοιπόν, μου, και υποτίθεται ότι και τα ανεπτυγμένα κανάλια, κανάλια, οι ανεπτυγμένοι δήμοι έχουν πολύ έντονο το κοινωνικό πρόβλημα. Θα φύγουμε τώρα από το Χαλάνδρι και θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα σε έναν άλλο δήμο, όπου πραγματικά ο δήμος αυτός, κοίταξε, οι αντιθέσεις λέω τώρα. Οι αντιθέσεις.
Αλλά αυτός τελικά... ο Δήμος υποτίθεται ότι ήταν ένας πολύ καλός που επιμερούσε, Δήμος. Το επίπεδο των ανθρώπων εκεί ήταν πάνω από το μισό. Από το... από το μέσο και εκεί είναι η λεγόμενη όμως λίτσα, θα με επιτρέψει, η νεόπτωχη, που είναι άγρια κατηγορία, διότι είχαν μάθει στα πούπουλα και ξαφνικά έπεσαν στο πεζοδρόμιο. Πολύ. Απροετοίμαστοι. Έτσι. Γιατί, εντάξει, ζούσαμε, θα μου πει, σε μια πλασματική ευημερία, γιατί το ξέραμε εμείς, κανένας μας δεν το ήξερε. Κανείς δεν το ήξερε. Εμείς αρχίσαμε να το υποπτευόμαστε. Κάνεις το προγραμματισμό σου με βάση. Και επειδή είμαστε και δημοσιογράφοι, μια υποψία είχαμε από το 2008. Και επειδή από τη φύση μας δεν ανοίξαμε το βήμα μας περισσότερο από όσο φτάνει το πόδι μας. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που ενθουσιάστηκαν και δεν πηγαίναμε στην Μύκονο να κάνουμε έτσι. Ούτε παίρναμε διακοποδάνιο. Πήραμε δάνειο για τα σπίτια μας. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό για όνομα του Θεού. Όσα χρόνια και να δουλέψεις, εάν δεν έκανες ένα δάνειο στεγαστικό, δεν θα μπορούσες να φτιάξεις το σπίτι σου. Λοιπόν, όλοι έχουμε πέσει σε ένα δάνειο, το οποίο κάνουμε τα δύνατα δυνατά, ό,τι μπορούμε. Ας μην μας κόβαν τις συντάξεις, ας μην μας κόβαν τους μισθούς και θα βλέπατε ότι τα δάνεια και άλλες υποχρεώσεις, οι κάρτες, όλα αυτά που μας κυνηγάνε όλους, λίγο πολύ ή τον έναν ή τον άλλον, θα ήταν καλύτερα και για αυτούς, γιατί θα τα εισέπρατα και εμείς δεν θα είχαμε αυτό το άγχος και δεν θα πηδάγαμε 6.000 άνθρωποι. Έχουμε την καλεσμένη μας λίστα. Λοιπόν. Φύγαμε λοιπόν από το Χαλάνδρι και πάμε στην Αγία Βαρβάρα, σε μια περιοχή που όλοι ξέρουμε ότι είναι μια περιοχή αρκετά φτωχή, θα λέγαμε, έτσι, που συνεχώς κάνει προσπάθειες για να βρει το βηματισμό της. Τώρα τον βρήκε, δεν τον βρήκε, θα μας το πει η κυρία Αλεξάνδρα Φέγγι, η οποία είναι και μια γυναίκα, ρελουκυλά, υποψήφιος, δήμαρχος και όχι υποψήφια σύμβουλος, υποψήφια δήμαρχος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με την κίνηση πράξη ευθύνης. Να καλημερίσω λοιπόν την κυρία Αλεξάνδρα Φέγγι. Γεια σας, κυρία Φέγγι. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Θεοφάνου. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Καρέρ, δίπλα μου. Είμαστε δύο και γίναμε τρεις. Καλό μεσημέρι, κυρία Φέγγι. Τρεις γυναίκες. Ωραία, ναι. Εγώ χάρηκα ιδιαίτερα όταν επικοινώνησα μαζί σας, γιατί λέω επιτέλους να και μια γυναίκα που διεκδικεί δήμο και όχι σύμβουλο. Να γίνει σύμβουλος. Λοιπόν, νομίζω από την κουβέντα που κάναμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πολιτεύεστε. Έχετε μία μακρά ιστορία στην τοπική αυτοδιοίκηση, είστε ένας άνθρωπος έμπειρος και ήσασταν πάντα, ας το πούμε, στο κόμμα που υπηρετούσε το Δήμο, τον εκάστοτε Δήμο. Σε μία παράταξη η οποία έκανε πολύ μεγάλο έργο στην πόλη μας, την αναμόρφωσε. Δήμαρχος ήταν ο Λάμπρος ο Μίχος. Ναι. Και όταν ο Λάμπρος ο Μίχος αποχώρησε για να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή ως βουλευτής, συνέχισε η παράταξη με δήμαρχο τον Γιώργο τον Καπλάνη. Αυτή τη στιγμή είστε στην ίδια παράταξη εσείς ή έχετε κάνει δική σας? Έχω πλέον ανεξαρτητοποιηθεί, έχω παραιτηθεί και έχω ανεξαρτητοποιηθεί από αυτή την παράταξη, διότι δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, υπό την έννοια ότι δεν συνεχίσαμε την παράδοση που είχαμε ως παράταξη στην πόλη. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι επί Λάμπρου Μίχου η πόλη μας αναμορφώθηκε και έγιναν καινοτόμες παρεμβάσεις, έγινε πρωτοπόρα. Θα σας πω μόνο ότι ήταν ο πρώτος δήμος που απέκτησε ανώτερη δραματική σχολή, δημοτική, με πολλές επιτυχίες. Σχολή, άρα ρίξατε είχατε ρίξει βάρος πολύ στον πολιτισμό, από ό,τι καταλαβαίνω. Στον πολιτισμό, γιατί αυτό ήταν και το ζητούμενο εδώ στην πόλη μας. Μάλιστα. Εκείνη την εποχή που έγιναν αυτά. Και ο πολιτισμός πάντα είναι ένα ζητούμενο, βέβαια. Ναι. Έτσι, ξέρετε, γιατί μπορεί κάποιος να μας πει: είναι πολύ ωραίος ο πολιτισμός, αλλά εδώ πεινάει ο κόσμος, γίνεται χαμός και εσείς βγαίνετε και μας λέτε ότι δημιουργήθηκε μια σχολή θεατρική που εγώ σας βγάζω το καπέλο, έτσι, γιατί δεν γίνονται συχνά αυτά τα πράγματα. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε ότι η Αγία Βαρβάρα δεν είναι και ένα προάστιο που ήταν ιδιαίτερα πλούσιο, να το πω έτσι. Ούτε οι κάτοικοι εκεί ήταν ιδιαίτερα, ευημερούσαν ιδιαίτερα. Ήταν άνθρωποι του μεροκάματου, της δυσκολίας. Και τώρα με την κρίση τα πράγματα θα έχουν σίγουρα δυσκολευτεί. Τώρα βέβαια τα πράγματα αλλάζουν. Πρέπει να δούμε τα σύγχρονα προβλήματα που είναι η ανεργία, χωρίς βέβαια ποτέ να ξεχνάμε και τον πολιτισμό. Εγώ ως εκπαιδευτικός πρέπει να σας πω ότι είναι για μένα στο πρώτο επίπεδο και αυτό, αλλά οπωσδήποτε προηγούνται οι παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει ο Δήμος, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή και την ανεργία που πλήττει ιδιαίτερα την πόλη μας. Όπως πολύ σωστά είπατε, δεν είναι ένας Δήμος πλούσιος. Οι άνθρωποι είναι οι κατοικοί μας είναι άνθρωποι του μόρφου και έχουν πληγεί πάρα πολύ από την ανεργία. Έτσι λοιπόν, αυτό που προτείνω εγώ πλέον για την πόλη μας,
είναι αφενός μεν να συνεχίσουμε αυτή την πρωτοπόρα πορεία με έργα προγραμματισμένα που μας έχει αφήσει ο Λάμπρος Μίχος και τα οποία δεν διεκδικήσαμε καθόλου δυναμικά. Ο Δήμαρχος δεν έκανε διεκδίκηση αυτών των έργων και η κρίση ήταν ένα λοφί κατά την άποψή μου, διότι μιλάμε για προγραμματισμένα και συμβασιοποιημένα έργα. Όσο δε αφορά την ανεργία, έχω προτάσεις. Η πρώτη πρόταση είναι έργα που θα παίρνει με αυτεπιστασία ο Δήμος, έτσι ώστε να δουλεύουν οι αγιοβαρβαριώτες. Ναι, αλλά πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα? Είναι πολύ καλά να τα λέτε, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορούν λόγω οικονομικής δυστοκίας να μπορέσετε, και δεν ξέρω και αν η περιφέρεια θα μπορέσει να σας βοηθήσει οικονομικά για να πραγματοποιηθούν αυτά τα έργα. Για έχετε άλλες πηγές που μπορείτε να πάρετε? Ακριβώς αυτό, ο συνδυασμός των εσόδων, πολύ σωστή ερώτησή σας. Ο συνδυασμός των εσόδων με αυτά τα έργα είναι η λύση. Γι' αυτό μίλησα για δυναμική διεκδίκηση έργων. Δηλαδή, όταν εμείς, ας πούμε, ανοίξουμε το Πάνθεον που φέρνει πολλά έσοδα στο Δήμο, που είναι ένα αναψυκτήριο αυτή τη στιγμή λαϊλατημένο, κλειστό και λαϊλατημένο, που φέρνει έσοδα στο Δήμο, ανοίγει θέσεις εργασίας, φτιάξουμε τη Βιοχρώμ, διεκδικήσουμε αυτό το προγραμματισμένο έργο και φτιάξουμε τη Βιοχρώμ, που θα είναι ένας πολυχώρος, πολιτισμικός αλλά και εμπορικός, και με καφέ και με εστιατόρια μέσα, θα φέρουμε πάρα πολλά έσοδα στο Δήμο. Με αποτέλεσμα. Δηλαδή να είναι αυτός ο πολυχώρος. Συγγνώμη, κυρία Φέγγη, αυτός ο πολυχώρος, δηλαδή τα εισοδήματα από αυτόν τον πολυχώρο θα πηγαίνουν όλα στο Δήμο σας. Θα το διαχειρίζεστε εσείς, έτσι? Βέβαια. Δεν θα είναι ιδιωτική η διαχείριση, θα είναι δημοτική η διαχείριση. Βέβαια. Μάλιστα. Είναι χώρος που ανήκει στο Δήμο αυτός. Μάλιστα. Και είναι αναξιοποίητος. Είναι γύρω στα 35 στρέμματα. Μάλιστα. Αυτό που λέει η κυρία Φέγγη για το θέμα του πολιτισμού πραγματικά μπορεί να φέρει χρήματα. Βέβαια. Γιατί αν κάνει συναυλίες, αν κάνει θεατρικές παραστάσεις, αξιόλογα πράγματα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, θα βγάζει χρήματα. Τι άλλο είπατε, κυρία Φέγγη? Σχολή κινηματογράφου, σχολή τηλεόρασης, όλα αυτά, καταλαβαίνετε, θα φέρουν εισοδήματα. Θα υπάρχουν τα εστιατόρια, θα υπάρχουν τα καφέ, θα υπάρχουν τα μαγαζιά μέσα. Μαγαζιά από την έννοια ότι θα έχουν τα προϊόντα, τα αντίστοιχα αυτών των δραστηριοτήτων. Ένας πολυχώρος λοιπόν. Έχετε κάνει τη μελέτη, κυρία Φέγγη? Υπάρχει μελέτη? Υπάρχει μελέτη στο Δήμο για αυτό το έργο. Δυστυχώς όμως, όπως σας είπα, δεν έχει γίνει κανένα βήμα. Πήγαμε πίσω ακριβώς λόγω μιας απραξίας, η οποία αγκάλιασε αυτή η απραξία ολόκληρη την πόλη. Και σε επίπεδο πολιτιστικό και σε επίπεδο οικονομικό, και σε επίπεδο τάξης, ασφάλειας, καθαριότητας. Α, ήρθαμε τώρα και στην τάξη και στην ασφάλεια. Πόσο ασφαλής είναι η κάτοικη της Αγίας Βαρβάρας, κυρία Φέγγη? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε χάσει. Δηλαδή, λόγω του ότι ακριβώς η Δημοτική Αρχή δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα καθημερινά προβλήματα των δημοτών. Μα εκεί δεν έχετε πρόβλημα εγκληματικότητας και με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν, ας πούμε, κάποια προβλήματα εκεί, η παραβατικότητας. Μα όταν γνωρίζεις τις ομάδες που δημιουργούν αυτή την παραβατικότητα, όταν τις γνωρίζεις, οφείλεις και ως Δήμος και με τη συνεργασία της αστυνομίας να καταστήλεις αυτές τις ενέργειες. Όταν όμως τις γνωρίζεις και δεν παρεμβαίνεις, καταλαβαίνετε ότι αφήνεις το πεδίο ελεύθερο. Σωστά. Όπως επίσης ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι και το θέμα του αθλητισμού. Δηλαδή, ο αθλητισμός μας έχει παραμεληθεί, ο αθλητισμός στην πόλη. Έχει διαλυθεί ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός. Παραλάβαμε ένα Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό περίπου με 300 παιδιά και φτάσανε γύρω στα 100 από λάθος κινήσεις. Τα σωματεία μεταξύ τους φιλονικούν διαρκώς. Καταγγέλουν την Δημοτική Αρχή για έλλειψη συντονισμού, ότι ευνοεί τον έναν ενώ δεν ευνοεί κάποιον άλλον. Δεν υπάρχει αξιοκρατία δηλαδή. Δεν έχουμε γήπεδο αυτή τη στιγμή, πρέπει να σας πω. Ήδη εδώ και 2 χρόνια έπρεπε να έχουμε γήπεδο. Είμαστε ίσως η μόνη πόλη χωρίς γήπεδο. Μάλιστα. Και ενώ εδώ και 2 χρόνια το Συμβούλιο Επικρατείας μας έχει δικαιώσει, γιατί υπήρξαν κάποιες ενστάσεις κατοίκων ως προς το γήπεδο. Λοιπόν, το Συμβούλιο Επικρατείας εδώ και 2 χρόνια μας έχει δικαιώσει, έχει δικαιώσει το Δήμο δηλαδή, και θα έπρεπε να το διεκδικήσουμε και να το βάλουμε μπροστά δυναμικά,
Δεν κάναμε τίποτα. Περιμέναμε την περιφέρεια παρακαλετά και διαλληλογραφίας να μας δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ για να βάλουμε μπροστά το γήπεδο και να βρουν στέγη οι ποδοσφαιρικές μας ομάδες, όταν η περιφέρεια έδινε, ας πούμε, δεξιά και αριστερά σε άλλους δήμους ποσά τεράστια. Άρα δηλαδή είχατε και απώλεια οικονομική, έτσι? Μεγάλη. Δεν μπορέσατε να εκμεταλλευτείτε ό,τι τουλάχιστον σας έδινε η περιφέρεια? Δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτά που οφείλαμε και δικαιούμασταν. Μάλιστα. Δηλαδή υπήρχε μια ολιγορία, θέλετε να πείτε? Υπήρχε μια ολιγορία, υπήρχε μια απραξία και υπήρχε και μια φοβικότητα, διότι όταν, ας πούμε, φοβάσαι να αντιμετωπίσεις τον αντίπαλό σου και να διεκδικήσεις δυναμικά, διότι εγώ, ας πούμε, πρότεινα κινητοποιήσεις πολιτών ως προς το γήπεδο, για να πιέσουμε την περιφέρεια. Αλλά όταν προσπαθείς να λύσεις το πρόβλημα, είτε διαλληλογραφίας, διεπιστολών, είτε στέλνοντας τους υπαλλήλους να κάνουν τις συνεννοήσεις, καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα της πόλης. Λοιπόν, εκτός από τον πολιτισμό, τον αθλητισμό που τον θίξατε λεπτομερώς και την κοινωνική σας έτσι, ευαισθησία, μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται εκεί με τα απορρίμματα, τι γίνεται με την αποχέτευση? Είσαστε τακτοποιημένοι, είσαστε όλα καλά που λένε? Κοιτάξτε, αντιμετωπίζουμε προβλήματα, δηλαδή οι αποχετεύσεις είναι ένα παλαιό δίκτυο πλέον, το οποίο θέλει μια ανανέωση. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Με τα απορρίμματα έχουμε πρόβλημα. Όλοι οι κάδοι στην Αγία Βαρβάρα είναι σπασμένοι, διαλυμένοι. Δεν έχει γίνει αγορά κάδων. Θα μπορούσαν να σας πούνε όμως από το Δήμο ότι ξέρεις, εδώ κρίση έχουμε, πού να τα βρούμε τα λεφτά να κάνουμε αντικατάσταση. Τώρα σβολευτούμε με αυτά και ο κόσμος σας προσέχει περισσότερο. Δεν βολεύεστε με αυτά, γιατί όταν είναι, ας πούμε, τρίπιοι πάτη, για παράδειγμα, έτσι, όταν είναι τρίπιοι πάτη, τα σκουπίδια φεύγουν έξω. Δεν βολεύεστε. Πράγματι, αυτό που λέτε μπορεί να ισχύσει. Θα σας πω όμως κάτι εγώ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καμπάνια πολύ μεγάλη, προεξάρχοντος του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων, για την καθαριότητα, γειτονιά-γειτονιά, έτσι ώστε και οι κάτοικοι να εκπαιδευτούν, να καταλάβουν κάποια πράγματα. Ή ακόμα θα μπορούσαμε να πάμε σε γειτονιές και να μιλήσουμε με τους ανθρώπους, να συμφωνήσουμε, για παράδειγμα, σε ατομικούς κάδους. Έτσι ώστε αυτή η συγκέντρωση των κάδων με τα μπάζα, με τα σκουπίδια, με όλα αυτά, να φύγει από τη γειτονιά. Και να φύγουν και οι φιλονικίες, ας πούμε, να σταματήσουν και οι φιλονικίες. Είναι ένα θέμα η καθαριότητα που κατεξοχήν πρέπει να το χειριστεί ο Δήμος και κυρίως ο Δήμαρχος, με συναντήσεις σε γειτονιές, έτσι ώστε οι άνθρωποι και να εκπαιδευτούν και να καταλάβουν και να διατηρήσουν την πόλη καθαρή, γιατί οπωσδήποτε δεν μπορείς να έχεις έναν οδοκαθαριστή, ας πούμε, σε κάθε γειτονιά. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Όπως, για παράδειγμα, θα πρέπει να εφαρμοστεί και στα καταστήματα ο κανονισμός καθαριότητας. Αν δεν εφαρμόζεται τίποτα, δηλαδή. Ο καθένας πετάει έξω το μαγαζί του ό,τι θέλει, όσο θέλει και όποτε θέλει. Κακά τα ψέματα, θα έπρεπε και η κομποστοποίηση να είναι και σε επίπεδο γειτονιάς, να το πούμε έτσι. Κομποστοποίηση έχει γίνει. Όταν ήμουν αντιδήμαρχος στο Πράσινο, είχαμε αγοράσει κάποιους κάδους, είχαμε δώσει κάδους για κομποστοποίηση. Υπάρχει δηλαδή ένα τέτοιο, είχε ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Το σταματήσανε γι' αυτό. Κομποστοποίηση και με τα σχολεία. Αλλά δεν είναι μόνο η κομποστοποίηση, είναι ένα θέμα μεγάλο. Ναι. Κομποστοποίηση πάντως, κυρία Φέγγη, επειδή ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση, και ανακύκλωση πρέπει να είναι σε επίπεδο γειτονιάς και όχι να ξεκινάς να κάνεις εκδρομή επειδή έχεις ανακυκλώσει στο σπίτι σου τα σκουπίδια ή δεν ξέρω τι, πρέπει να πάρεις ένα πανάκριβο ατομικό κάδο που κοστίζει πάρα πολύ και λίγα σπιτικά μπορούν να το κάνουν που να κομποστοποιεί τα σκουπίδια, γιατί υπάρχουν τέτοιοι. Ναι. Και αντί να βγάλεις 10 κιλά, βγάζεις 3. Μισό κιλό, ας πούμε. Ναι. Αλλά αυτά είναι πολύ ακριβές καταστάσεις, είναι πολυτέλειες για τον άλλον που δεν έχει να φάει. Δεν είναι αυτό, και θα έπρεπε σε επίπεδο γειτονιάς ακριβώς. Και σε επίπεδο γειτονιάς και να έχει πρόσβαση ο άλλος στη γειτονιά, όχι να τα παίρνει εκδρομή τα σκουπίδια. Επίπεδο γειτονιάς τώρα, εγώ σας μιλάω. Εμείς είχαμε δώσει στην αρχή, λειτουργήσαμε, εγώ είχα λειτουργήσει πιλωτικά και είχα δώσει σε κάποιες οικογένειες και σε κάποια σχολεία για να δούμε πώς πάει. Αλλά σε επίπεδο γειτονιάς είναι πολύ σωστό όπως το λέτε. Προσέξτε όμως, για να το κάνεις αυτό σε επίπεδο γειτονιάς, πάλι πρέπει προηγουμένως να κάνεις τις παρεμβάσεις σου, να συζητήσεις με τους ανθρώπους, να υπάρξει μια συνέντευξη. Να τους ευαισθητοποιήσεις, γιατί δεν τα ξέρουν κάποιοι. Βεβαίως. Δηλαδή χρειάζεται
μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και μια καθημερινή φροντίδα της πόλης. Αυτό εννοώ. Έτσι, ακριβώς. Μα γι' αυτό πρέπει να είστε και κοντά στον πολίτη. Αυτό είναι. Σας λέω και εγώ την ανακύκλωση την έμαθα από την κόρη μου, που την έμαθε στο σχολείο. Μου δημιούργησε όλη αυτή την φιλοσοφία. Αλλά από εκεί και πέρα, κάθε μέρα έπρεπε να κάνω εκδρομή με το σάκο για την ανακύκλωση και κάποια στιγμή που δεν έχω το χρόνο, τα μπερδεύω όλα μαζί. Αυτό θέλω να πω. Αυτό που θίξατε τώρα ήταν και αυτό που έλεγα, ότι δηλαδή μια συνεργασία δήμου και σχολείων σε διάφορα τέτοια ζητήματα θα ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί οι γονείς μαθαίνουν από τα παιδιά. Έτσι είναι. Και να σας πω και κάτι πολύ απλό. Όταν πήγαινα εγώ στο σούπερ μάρκετ και είχα απ' έξω την ανακύκλωση των γυάλινων μπουκαλιών ή τα κουτάκια αλουμινίου, τα έπαιρνα μαζί. Λέω, θα πάω σούπερ μάρκετ, θα πάρω από τις μπύρες τα κουτάκια ή από τα αναψυκτικά και αντίστοιχα τα γυάλινα και έκανα την ανακύκλωση. Και μου δίνανε είτε κουπόνια για να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ, είτε εν πάση περιπτώσει κάτι που θα τα εξαργύρωνα. Και ήταν ένα κίνητρο. Κάποια στιγμή καταργήθηκαν κι αυτά. Τα βάζει στα σκουπίδια. Αυξάνονται τα σκουπίδια. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει αυτό, δηλαδή στους κατοίκους συμβαίνει. Ενώ έχουμε κάδο ανακύκλωση, τα ρίχνουν τα οργανικά σκουπίδια. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μία εγρήγορση. Και επίσης, μία ιδέα, ας πούμε, που είχα και που δεν υλοποιήθηκε, ήταν ακριβώς η συνεργασία με το σχολείο και η υιοθέτηση από κάθε σχολείο μιας γειτονιάς. Mm-hmm. Δηλαδή, καλή ιδέα αυτή. Αν δεις το παιδί σου, αν η μάνα δει το παιδί σου να καθαρίζει τη γειτονιά, να ενδιαφέρεται, ας πούμε, για τα απορρίμματα, να ενδιαφέρεται για τα ανακυκλώσιμα, τότε η ίδια η μάνα θα φροντίσει το πεζοδρόμιο που έχει μπροστά της, θα φροντίσει τον κάδο, γιατί δεν θα θέλει να ξαναδεί το παιδί της να καθαρίζει μπροστά από το σπίτι του. Ευαισθητοποιούνται οι γονείς, τα παιδιά είναι το μεγάλο μας όπλο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και λοιπόν, όλους τους τομείς. Οι καλύτεροι μαθητές και οι καλύτεροι δάσκαλοι πολλές φορές, κυρία Θέμη. Να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς όμως όλα αυτά που αποτελούν ένα πλέγμα δραστηριοτήτων δεν έγιναν. Έτσι. Με αποτέλεσμα η πόλη να έχει μια καθοδική πορεία και δεν έχει καμία σχέση με αυτή που είχαμε το 2010. Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε αυτή τη θητεία, αυτή την τελευταία θητεία. Ωραία. Αυτό λοιπόν, που εγώ επιθυμώ είναι ακριβώς να ξαναβρει η Αγία Βαρβάρα το χαρακτήρα που είχε μέχρι τότε. Ωραία. Κυρία Φέγγη, Αλεξάνδρα Φέγγη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και να πούμε ότι είστε υποψήφια δήμαρχος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με το κίνημα Πράξη Ευθύνης. Πράξη Ευθύνης. Καλώς σας μεσημέρι. Δεν είναι καθόλου τυχαία η ονομασία του συνδυασμού, να ξέρετε. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και πριν κλείσουμε, έχουμε άλλα 5 λεπτά, να πούμε ότι είχαμε μια ευχάριστη εξέλιξη μεταξύ γιατρών και παιδί. Θα υπογραφούν, πανηγυρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ότι ευτυχώς πηγαίνουμε μετά από μακροχρόνιο και συστηματικό και πιεστικό αγώνα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πέτυχε τελικά να υπογραφούν εξάμηνες συμβάσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ηρεμεί ένα κεφάλαιο που. Τώρα κοίταξε, εντάξει, βγήκαν κερδισμένοι γιατροί. Και την πάτησε ο Γεωργιάδης, ο οποίος φώναζε. Να σου πω, αυτό είναι που νευριάζω. Τι φωνάζεις, τσιρίζεις, βγαίνεις, γίνεσαι και μετά τα παίρνεις όλα πίσω. Δηλαδή, θα πρέπει να φωνάξουν οι συνδικαλιστές, όλους πια τους έλεγε Σιριζαίους, αριστερούς, αναρχικούς κλπ. Μα είναι δυνατόν. Όταν μιλάμε για την υγεία μας και όταν έχουμε δει τα κατάδια των δημόσιων νοσοκομείων, πώς έχουν γίνει, όταν πληρώνουμε τα φάρμακά μας πια, τι, δεν υπάρχει φάρμακο που να μην το πληρώνουμε. Και μιλάω για τους συνταξιούχους περισσότερο, και μετά δικαιώνονται οι άνθρωποι. Δηλαδή πρέπει να περάσουμε όλοι μαζί όλη αυτή την ταλαιπωρία για να κάνει πίσω ένα βήμα, όχι ο συγκεκριμένος υπουργός, ο εκάστοτε υπουργός, ρε παιδί μου. Μα είναι δυνατόν, έτσι τώρα και με το Θεοχάρη. Τώρα θα μας έρθουν, λέει, καινούριο φόρο ακίνητη περιουσία. Άλλο ντέρτι αυτό τώρα. Θα έχει ένα σπίτι που κληρονόμιζε και επειδή το επισκέβασε ή το έφτιαξε, θα σε βάλει να το χρεώνει σαν καινούριο και δεν ξέρω και τι άλλα θα βγουν πάλι να μα βασανίσουν σε αυτή τη μάτια ζωή πια που ζούμε. Λοιπόν. Θα τελειώσουμε όμω από το χαράτσι πια αυτό στο ναι, θα τελειώσει η ΔΕΗ. Αλλά ξέρει γιατί... όμω τι φοβάμαι. Δεν βγήκανε να πούνε ότι τελειώνει το χαράτσι τη ΔΕΗ. Εδώ μάθαμε ότι υπάρχει περίπτωση και το λένε μυστικά πρώτα, βγάζουν τα λαγουδάκια πρώτα για να δουν πώς θα αντιδράσουν. Θα διατηρηθούν και τα δύο. Ότι θα διατηρηθούν και τα δύο. Δηλαδή για άλλα 2 χρόνια θα διατηρηθεί η ΔΕΗ. Λοιπόν, εάν γίνει αυτό, νομίζω ότι θα γίνει μεγάλη επανάσταση στον κόσμο τουλάχιστον, διότι λέγαμε άντε να έρθει και ο Μάιος να πληρώσουν την τελευταία δόση, να ξεφύγουμε από το άγχος και από το χαράτσι της ΔΕΗ. Αλλά τώρα μας χαρατσώνουν βεβαίως
με το φόρο εκείνη της περιουσίας, όπου εδώ πέρα γίνονται τα σύστριγκλα. Mm. Θα το διαβάσουμε καλύτερα και θα έχουμε από Δευτέρα να συζητήσουμε. Πάντως, ο κύριος Στεοχάρης προειδοποίησε μέσω Facebook ότι όσοι δίνουν ψευδή στοιχεία για να πάρουν το επίδομα, το κοινωνικό μέρισμα, θα διωχθούν, λέει, ποινικά. Ναι, καλά, εντάξει. Φοβηθήκανε τώρα όλοι. Εντάξει. Εκείνος πότε θα διωχθεί ποινικά που μας έχει βάλει όλους? Συγγνώμη, κύριε Θεοχάρη, και ξέρετε και τη συμπάθεια που σας έχω και σας εκτιμώ. Αν έχει τέτοιους ανθρώπους που αυτό θέλω να θέλει εχθρούς. Αλλά αλίμονο και εμένα με κάνατε αυτή τη στιγμή να μιλάω αρνητικά. Που πραγματικά σας εκτιμούσα. Πραγματικά έλεγα, ορίστε, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος κάνει προσπάθειες να αλλάξει λίγο το προφίλ αυτό του φόβητρου που λέγεται φόρος. Λοιπόν, και τον τελευταίο καιρό μας έχετε καταντήσει και εμάς που σας στηρίζαμε να μην σας στηρίζουμε πια. Με ποια έννοια? Να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι δυνατόν τώρα να λέτε στον κόσμο από τέλη Ιουλίου θα αρχίσει να πληρώνει μόνο για τρεις δόσεις? Κάντε τις 7 όπως τις κάνατε πέρσι. Μην σας πω 17 τώρα, γιατί πέρσι μπορεί να υπήρχε κάτι λίγο. Τώρα δεν υπάρχει καθόλου, πιστέψτε με. Πιστέψτε με καθόλου όμως δεν υπάρχει. Και πώς θα. Κοίτατε, μόνο σας τα βγαίνετε και λέτε ότι υπάρχουν πολλά λεξιπρόθεσμα. Βεβαίως, πώς δεν θα υπάρχουν? Άμα δεν έχω να σου δώσω. Και όταν μπαίνεις μες στο σύστημα και βλέπεις ότι μέχρι χτες έδινα, ήμουν ασυνεπής, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχω πια. Άρα διαφορετικά δεν πρέπει να με αντιμετωπίσετε. Πάντως, κύριε Θεοχάρη, θα έχετε πολλή δουλειά στους υποψήφιους δημάρχους, γιατί μόνο ένας στους τρεις, λέει, έδωσε τη δημοσιότητα το πόθεν έσχεση των περιουσιακών στοιχείων. Και σιγά μην τα δώσουν τώρα. Δεν ξέρω. Εντάξει, μωρέ, ποιος τους κυνηγάει τώρα για να το μάθει αυτό? Ναι, αλλά κυνηγάει, με συγχωρείς, τον άλλον που έχει 60 λεπτά επιστροφή και τα περιμένει. Όχι, 60 λεπτά δεν τους τα δίνει. 60 λεπτά δεν τους τα δίνει και τα 20 λεπτά. Τους τα παίρνει. Τους λέει, όχι, θα πάτε, θα έρθετε και θα το πληρώσετε στην τράπεζα. Θα πάτε και θα δώσετε ένα 20 λεπτό. Αλλά τα 60 λεπτά που χρωστά στον άλλον, φορολογούμενο, του λες όχι, θα στο συμψηφίσω. Δηλαδή, ενώ ο φόρος του 1560, θα στο βάλει 1560, δεν σου βάλει 60. Εντάξει, εκεί φτάσαμε. Παράλογο, λέει και ο Λαζόπουλος, παράλογο. Είμαστε ένα παράλογο γενικώς. Πάντως, επειδή είναι η τελευταία ημέρα της εβδομάδας και πριν τις εκλογές στις δημοτικές και στις περιφερειακές, να πάτε να ψηφίσετε όλοι, να αφήσετε τους καναπέδες, να μην αποφασίζουν άλλοι για εσάς. Και να προσέξετε τι θα ψηφίσετε. Μελετήστε το. Έχετε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά σας να μελετήσετε τουλάχιστον τους υποψηφίους που θα σταυρώσετε. Πολύ καλά. Δέστε τα βιογραφικά, αν τους γνωρίζετε, τι άνθρωποι ήταν στην προσωπική τους ζωή. Έτσι, ξεσκονίστε τους. Και από εκεί και πέρα, τη Δευτέρα θα ξέρουμε αν θα πάνε και ποιοι θα πάνε στο δεύτερο γύρο. Και έχουμε και μία εβδομάδα το γύρο για τις ευρωεκλογές. Λοιπόν. Και νύπτωτας χείρας μου. Να πούμε να ψηφίσετε με τη λογική, όχι με το θυμό. Είναι πάρα πολύ αγανακτισμένοι και έχετε δίκιο. Αλλά το θέμα είναι πρέπει να σκεφτείτε ποιος θα ήταν αυτός που θα άξιζε να σας εκπροσωπήσει σαν δήμαρχος στη γειτονιά σας και στο εξωτερικό, σαν περιφερειάρχης. Έτσι, αυτό είναι. Είπαμε, να τα ξεκολλήσουν αυτά. Καλά. Άλλο η αγανάκτηση και ο θυμός και άλλο η λογική. Να το δείτε όλο το πακέτο, διότι. Ξέρετε τι, φτάσαμε και εδώ επειδή πολλές φορές καταψηφίζαμε και δεν υπερψηφίζαμε. Άρα, υπερψηφίστε και μην καταψηφίσετε. Και από την άλλη, μια προσωπική συμβουλή. Όσους βλέπετε σε λιγότερα φυλάδια. Ναι. Συγγνώμη, γιατί έχει κουράσει και αυτό το έργο. Αυτοί που έχουν κρεμάσει τα προσωπάκια τους, αφήσεις και τα φυλάδια. Σε περίπτερα, σε αυτά. Μαύρισμα. Λοιπόν, η κυρία Λουκίλα Καλέ. Λίτσα Θεοφάνου, Ανέστη Κόνια, στην τεχνική μας υποστήριξη. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Τη Δευτέρα με το καλό εδώ στις 12. Άντε και καλή ψήφο. Εγώ θα είμαι εδώ την Κυριακή μαζί με το Λάμπρο τον Παναγιώτου και θα έχουμε έτσι ένα μαραθώνιο για τις εκλογές. Να είστε καλά.